Με την ιστορία, για παράδειγμα, κύριε Πλεύρη, των εφήβων τώρα, μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα που θα ανοίξει σε μερικές ώρες, πιστεύετε ότι θα υπάρχει θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι φτάνει και στα δικά σας αυτιά ο προβληματισμός των μαμάδων και των μπαμπάδων. Ναι, φτάνει ένας προβληματισμός που τον θεωρώ και αυτόν εύλογο. Προσέξτε, όσο πάμε πιο λίγο στην ηλικία, οι προβληματισμοί είναι περισσότεροι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ένα άτομο είναι και 20 ετών, σίγουρα είναι σε άλλη κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω έναν 70 ετών να μην έχει εμβολιαστεί. Έναν 20 ετών, καταλαβαίνω ότι η πράξη του έχει και χαρακτηριστικά αλτρουισμού. Δηλαδή, εμβολιάζεται και για τον ίδιο, αλλά εμβολιάζεται κυρίως για να προστατεύσει την κοινωνία. Στις πιο μικρές ηλικίες, καταλαβαίνω τον προβληματισμό των γονέων. Που σου λένε, εγώ το έκανα, τα παιδιά μου να μην το κάνουν. Εγώ θεωρώ αφενός ότι πρέπει να εμπιστευτούμε την επιστήμη. Δεν ανέχομαι, κύριε Ανασούπουλο και κύριε Οικονόμου, να έρχεται κόσμος και να μιλάει στους εμβολιασμένους και να λέει φοβάμαι. Μα κι όλοι μας δεν φοβηθήκαμε. Την αλήθεια να πούμε. Όλοι μας μπήκαμε σε μια λογική ότι υπάρχουν κάποιες σπάνιες παρενέργειες. Πρέπει να φύγουμε από τη λογική, με συγχωρείτε, θα το πω λίγο μα, του παρτάκια. Να κάνουν οι άλλοι την ανοσία του 70% και να πω κι εγώ. Είμαστε μια ολόκληρη κοινωνία. Το εμβόλιο είναι ασφαλέστατο. Χθες η κυρία Τζάκρη μίλησε. Ακούστε τι είπε τώρα. Πώς μεταφέρονται λανθασμένες εικόνες. Ότι είναι με προσωρινές άδειες και ουσιαστικά πειραματικό το εμβόλιο. Όχι. Η κυρία Τζάκρη έχει εμβολιαστεί, βέβαια. Το εμβόλιο, βεβαίως. Το εμβόλιο. Να το καταλάβει ο κόσμος. Και σας το λέω και με την ιδιότητά μου το διδακτορικό μέσα στις κλινικές δοκιμές. Δεν είναι πειραματικό. Μπορούν να το καταλάβουν. Δεν είναι. Όλες οι φάσεις γίνανε. Τα πάντα. Όταν βγαίνει κάτι στην κοινωνία. Όλα τα φάρμακα έχουν ένα χρονικό διάστημα που ελέγχονται και στην κοινωνία. Αυτό δεν είναι πειραματικό. Είναι πειραματικό. Μάλιστα. Το κάθε φάρμακο. Ακούω. Κλείνουμε εδώ, ελάτε. Ναι, και κλείνουμε. Ακούμε τον κόσμο που λέει θα περιμένω το φάρμακο και ρωτώ. Δεν φοβάσαι τις παρενέργειες του φαρμάκου που θα είναι πολύ περισσότερες γιατί θα έχεις νοσήσει και από τον κορονοϊό. Και φοβάσαι τις παρενέργειες του εμβολίου. Ρισκάρεις τη ζωή σου. Λοιπόν, σας πάμε και δίνουμε πολύ. Το μήνυμα. Εμβολιασμός όλοι. Να έχουμε ανοσία το Σεπτέμβριο. Και αυτή μάλιστα. Η ανοσία μπορεί να επιτευχθεί είτε με το εμβόλιο είτε να αφήσεις να νοσήσεις. Ναι, αλλά αν αφήσεις να νοσήσεις, κύριε Αναστασοπούλου, και τα λέτε εσείς εδώ, μετά, γιατί δυστυχώς ο κόσμος που κατά βάση πεθαίνει τώρα είχε τη δυνατότητα να σωθεί. Είναι αυτό είναι που πονάει η καρδιά μας. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο δεν είχαν τη δυνατότητα.